Το αίτημα της Δημοτικής Ενότητας Βραχασίου που επιτέλους υλοποιήθηκε και πρέπει να ευχαριστήσουμε καταρχήν όλους όσους προβλέθηκαν σήμερα στην τελετή αυτή, τους δωρητές του οικοπαίδου και τους επαγγελματίες του Συσίου που του χρηματοδότησαν. Πρόσφατα και βασικά και τη Δημοτική Αρχή που το υλοποίησε. Ξεκινάει μια νέα τουριστική περίοδο. Πώς βρίσκεται την περιοχή του Συσίου, του Σιμλάτου και του Βραχασίου, κύριε Φθενάκη? Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι είναι ώρα σήμερα λέμε τέτοια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Θεωρώ ότι κάποια προβλήματα που δημιουργούνται στην περιοχή να μπορέσουμε να βρούμε με τον Δήμαρχο μια λύση για να προχωρήσουμε ως την έναρξη της τουριστικής σεζόν να είναι ομαλή, γιατί δυστυχώς η περιοχή βρίσκεται σε κακό χάλι. Εμείς ό,τι καλό γίνεται στην περιοχή το στηρίζουμε και δεν αντιπολιτευόμαστε παρά μόνο για με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής. Ότι σε οποιασδήποτε πολιτικές αντιπαραθέσεις υπάρχουν με την Δημοτική Αρχή και στο παρελθόν με τη δική μου παράταξη που είχα εκλεγεί, αυτές τις αφήνουμε στην άκρα πάντα για το καλό του τόπου. Δεν έχει να προσωπικό τίποτα ούτε με τον Δήμαρχο, ούτε με κάποιον αντιδήμαρχο, ούτε με κανένα πολιτικό. Αλλά πάντα με γνώμονα το συμφέρον της περιοχής θα λειτουργούμε όπως λειτουργούσαμε μέχρι τώρα. Πάντως, κύριος Δερβός, στο ραδιόφωνο προχθές είχε δηλώσει, κύριε Φθενάκη, ότι δεν έχει τακτική να μην τα βρίσκει με την τοπική κοινότητα του Βραχασίου. Απλά η τοπική κοινότητα δεν χτυπάει ποτέ την πόρτα του Δήμου για να ζητήσει πράγματα. Εντάξει, τώρα την πόρτα του Δήμου τη χτυπάμε πάντα. Αλλά όταν. Με αναγκάζει τώρα να σα πω πράγματα. Όταν έρχεται ο αρμόδιος πρόεδρος ΔΕΙΑΝ στο τοπικό συμβούλιο, τον καλό να μας πει και τη χωροθέτηση του βιολογικού και μας λέει και ποιοι είστε εσείς που θα σας ρωτήσουν πού θα πάει το βιολογικό, τι θέλετε να πράξουμε? Να χτυπήσουμε ποια πόρτα? Έλεος. Αυτά είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά του συνόδου και μπορεί ο καθένας να τα πάρει. Εγώ δεν ούτε αντιπαραθέσεις θέλω να έχω με κάποιον. Εγώ θέλω να πηγαίνει μπροστά η περιοχή. Από εκεί και μετά, όταν κλαμβάνεται σαν αντιπολίτευση, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.